Πάμε και στη Νέα Υόρκη και τη Γεωργία Γαρατζιώτη. Ο Εμμάνουελ Μακρόν, μας το είπε ο Θανάσης Αυγερινός, είναι σταθερά στο στόχαστρο του Βλαντίμιρ Πούτιν μετά και τις δηλώσεις του για αποστολή στρατευμάτων, γαλλικών στρατευμάτων, ίσως και ευρωπαϊκών, είχε πει στην Ουκρανία. Με το Ουκρανικό να είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα τη συνάντηση που θα έχει ο Άντονι Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικός, με τον Γάλλο Πρόεδρο. Και για αυτή τη στήριξη του Μακρόν στην Ουκρανία, Εύα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να επενέσουν τον Γάλλο Πρόεδρο, που από την αρχή του πολέμου στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Και μάλιστα το τελευταίο διάστημα έχει σκληρύνει τη στάση του απέναντι στη Ρωσία. Έχει γίνει αρκετά επιθετικός, εν μέσω μάλιστα και των φόβων ότι η Ουκρανία χάνει έδαφος και υποστήριξη στον πόλεμο. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, Εύα, η υποστήριξη της Γαλλίας είναι πολύ σημαντική. Είναι μια μεγάλη δύναμη. Η Γαλλία είναι πυρηνική δύναμη. Έχει παίξει καθοριστικό ρόλο από την αρχή του πολέμου και από ανθρωπιστικής πλευράς, καθώς φιλοξενεί 70.000 Ουκρανούς πρόσφυγες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ τι λένε, χαρακτηρίζουν αυτή τη συνεργασία ζωτικής σημασίας, καθώς η Γαλλία, εκτός από την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας, παραμένει και σταθερή στην επιβολή των κυρώσεων στη Ρωσία. Αμέσως μετά, επακλίνοντας, να αναφέρω και αυτό. Ο Άντονι Μπλίνκεν πηγαίνει στο ΝΑΤΟ. Έχουμε τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών, όπου εκεί θα κάνει ό,τι ο Όστιν έκανε στο Ράμστάιν. Θα ζητήσει ξανά την υποστήριξη των συμμάχων για την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας, μέχρι εδώ η Αμερικανική κυβέρνηση να μπορέσει να περάσει το πακέτο Αμερικανικής βοήθειας στο Κογκρέσο. Γεωργία Γανατζιώτη, σε ευχαριστούμε.